θύμα ξυλοδαρμού έπεσε εργαζόμενο στην καθαριότητα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Τρίτη, ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσία. Μάλιστα, ο εργαζόμενο σε απορριμματοφόρο χρειάστηκε να διακομιστεί και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για ράματα στο κεφάλι. Νομίζω ότι τα φαινόμενα βία, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ συχνά στην κοινωνία. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ένταση του κόσμου. Δεν είμαι σε θέση να αναλύσω τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα σε ανθρώπους που έρχονται να βγάλουν το μεροκάματό τους, που δίνουν τη μάχη για να κρατήσουν την πόλη μας καθαρή, για να δώσουν μια καλύτερη εικόνα στο Δήμο. Και εννοείται πως καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες ενέργειες βίας. Σε καμία περίπτωση η βία δεν είναι μορφή επίλυσης ζητημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας και στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους του Δήμου μας, ό,τι μας χρειαστούν. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό βίας μέσα σε τρεις μήνες, όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων Κορδελιού Ευόσμου. Δυστυχώς είναι το τρίτο σε κατά σειρά περιστατικό που γίνεται σε εργαζόμενους του Δήμου. Το εύλογο ερώτημα στην όλη υπόθεση είναι ότι, αφού είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε τρεις μήνες, γιατί η διοίκηση κρατάει αυτή τη στάση στην οποία δεν κάνει τίποτα απολύτως μέχρι τώρα. Και το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω και δεν έχει απαντηθεί, είναι, να το θέσω και εσάς μάλλον, είναι ότι αν στη θέση των συναδέρφων, δηλαδή των συναδέρφων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, και αν στη θέση των συναδέρφων της Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας και ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τα 11 ράματα, θα ήταν η ίδια στάση της διοίκησης? Το περιστατικό επιβεβαίωσε μιλώντας στη Βεργίνα Τηλεόραση και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, Χρήστος Δεμερτζής, προσθέτοντας ότι και στο πρόσφατο παρελθόν σημειώθηκαν βία περιστατικά στην υπηρεσία καθαριότητας. Την Τρίτη το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της καθαριότητας της Λαϊκής Αγοράς, υπήρξε ένα μικρό ατύχημα ανάμεσα σε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου μας και σε ένα γιοταχή. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός εργαζομένου και κάποιων δημοτών. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το αρχικό συμβάν του ατυχήματος. Και υπήρξε ένας έντονος διαπληκτισμός μεταξύ αυτού του πολίτη και του οδηγού του απορριμματοφόρου. Και υπήρξε επεισόδιο ξυλοδαρμού. Την ίδια στιγμή στη Βεργίνα Τηλεόραση και στον Βασίλη Παναγιωτίδη μίλησε ο ένας εκ των τριών εργαζομένων που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού εν ώρα υπηρεσίας. Πήγαμε να ζήσουμε κάποια κάτι συνθήματα από έναν χώρο ο οποίος βρίσκεται στο νεύσμο και δεχτήκαμε επίθεση. Λέγοντας κιόλα ότι θα έρθουμε εκεί πάνω και θα σας επιλέξει. Δεν μπορούσα να αντιδράσω. Με χτύπησε στα χέρια, έπεσε το κινητό κάτω. Αυτά βέβαια ήταν εκτός σε αυτό τα παιδιά. Και δεν θέλω να ξέρω αν είναι και άλλοι από πίσω. Συνήθεια τι σας έκανε, σε χτύπησαν? Με χτύπησε στα χέρια και έπεσε το κινητό κάτω. Τι γελάς ρε μ***. Θα σου σπάσω τα δόντια. Και τι ακολούθησε μετά? Τίποτα, τα μαζέψαμε και φύγαμε. Φοβηθήκατε πάνω? Βέβαια. Κάποιοι κύριοι από εκεί πάνω που κάθονται στις μεγάλες καρέκλες θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη. Κάτι επιτέλους να κάνουν. Αλλά κανένας δεν κάνει τίποτα γιατί έρχονται εκλογές. Καθένας κοιτάει την καρέκλα του. Φοβηθήκατε γενικά εκείνη την μέρα που σας εκτέθηκαν? Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Φοβηθήκατε γιατί είστε εργαζόμενοι που πάτε στη δουλειά σας? Φυσικά. Εάν σήκωνα χέρι, τι θα γινόταν? Θα είχαν τη δουλειά μου. Γιατί δεν ήξερα και τι ηλικία είναι τα παιδιά, ας πούμε. Τα περιστατικά ξυλοδαρμών έχουν γίνει πλέον συχνά, κάτι που ανησυχεί τους εργαζόμενους αλλά και τη διοίκηση του Δήμου.